Σήμερα, ως επί το πλείστον, οι φιλότεχνοι και οι καλλιτέχνες ενημερώνονται και βλέπουν τα έργα τέχνης μέσα από περιοδικά ή καταλόγους. Σχηματίζουν γνώμη και κρίνουν από μία το πολύ δύο φωτογραφίες. Ο φωτογράφος, είδος μεσάζοντος, διαλέγει την καλύτερη όψη του έργου, τον καλύτερο φωτισμό, το καλύτερο μέγεθος. Η φωτογράφηση των έργων τέχνης είναι ιδιαίτερη τεχνική που οπωσδήποτε πληροφορεί διαφορετικά από τα μάτια που βλέπουν την πραγματικότητα. Για να μην επεκταθώ στην τηλεοψία, όπου ο εικονολήπτης κάνει ό,τι του καπνίσει με τα zoom και τους λοξούς φωτισμούς. Οι εικόνες πάσης φύσεως και προέλευσης που πληροφορούν, κατατοπίζουν ή κετέρπουν τον σύγχρονο άνθρωπο είναι τελικά ανακριβείς. Η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων βλέπει τον κόσμο που του παρουσιάζουν οι μεσάζοντες. Έτσι δημιουργείται η παραμορφωτική εικόνα της πραγματικότητας που για τους πολλούς είναι η αληθινή. Αναζητώ, προσπαθώ, επιθυμώ να συναντήσω κάποιον ειδήμονα που θα μπορούσε να μου πει τι είναι σήμερα στο κατόφλι της τρίτης χιλιετίας η γλυπτική. Μετά από 70 χρόνια διάκοπης εργασίας, δεν είμαι σε θέση σήμερα να πω ποια είναι η τέχνη της γλυπτικής. Φαίνεται παράλογο. Σήμερα, έχοντας υπόψη μου τα αντικείμενα, τις δημιουργίες που ονομάζονται γλυπτά, που γίνονται δεκτά ως γλυπτά, διερωτώ με αν η γλυπτική είναι άραγε μόνο μια τέχνη που ως μέσο έκφρασης έχει τη λάξευση ή την πλαστική ή τέχνη του χώρου, μια κατασκευή με οτιδήποτε υλικό. Φτάνει άραγε μόνο το ταλέντο για να οδηγήσει τον καλλιτέχνη και να γίνει ένα έργο? Και τι είναι το ταλέντο? Ένα χάρισμα που δεν είναι, δεν μπορεί να είναι σταθερό και μόνιμο απόκτημα. Δεν μπορώ λοιπόν σήμερα να πω ποια είναι η τέχνη της γλυπτικής, να δώσω τον ορισμό της. Μπορώ όμως να σημειώσω με παραδείγματα πώς εργάστηκα εγώ επί 70 χρόνια. Γεννήθηκα στις 13 Μαρτίου 1913 στην Κωνσταντινούπολη. Είμαι γιος του χειρουργού Αλέξανδρου Παπά και της Ελένης Φωτιάδη. Όταν ήμασταν ακόμα στην πόλη, φίλος του πατέρα μου, ο Γάλλος ζωγράφος Αλμπέρ Μιλ, ζωγράφισε τα πορτρέτα μας, γονείς και παιδιά. Πήγαινα στο εργαστηριό του να ποζάρω όρθιος με άσπρη φορεσιά, κρατώντας ένα μικρό ομοίωμα καϊκιού. Ακόμα τώρα, γυραλαίος, θυμάμαι τη μυρωδιά του εργαστηρίου του ζωγράφου. Νεύτη, λαδομπογιά, τόσο έντονα.
Οι σκυλόφραγκοι έχουν μια έκφραση που λέει «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη». Για μας τους Ρωμιούς, όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν κάποτε στην πόλη. Έτσι ο προπάπος μου, όταν γλίτωσε από τις σφαγές της Χίου το 1822, έφυγε από το χωριό του, το θολό ποτάμι και πήγε στην πόλη. Το σόι της μητέρας μου ήταν πάντα πολίτες. Το Σεπτέμβριο του 1922, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, η οικογένειά μου εγκαθίσταται στην Αθήνα μετά από σύντομη παραμονή στην Κέρκυρα. Αυτό που φέραμε όταν ήρθαμε από την πόλη και η αναζωογόνηση που πρόσφερε η Ελλάδα είναι ισχυρά και καρποφόρα στηρίγματα. Από το Σεπτέμβριο του 1922 δεν επέστρεψα στην πόλη. Εδώ ολοκλήρωσα τις γυμνασιακές μου σπουδές στο 3ο Γυμνάσιο Αθηνών και τον Μπακαλωρεά στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Αν δεν είχε γίνει χειρουργός ο πατέρας μου, θα είχε πιθανότατα γίνει ζωγράφος. Και αν εγώ δεν είχα γίνει καλλιτέχνης, σίγουρα θα είχα κάνει χειρουργική. Μοίρες παράλληλες, με άλλες κατευθύνσεις. Εγκατέλειπα μια σταδιοδρομία στην ιατρική που ήταν άριστα προετοιμασμένη και με ενδιέφερε. Άφηνα ένα εξασφαλισμένο μέλλον, μια οικογενειακή παράδοση, αφού και ο παππούς μου ο Φώτης Φωτιάδης ήταν γιατρός, για να μπω σε μια πραγματική περιπέτεια. Δεν μπορώ να πω ότι ο πατέρας μου επέβαλε τη γνώμη του. Όταν ήρθε η ώρα της επιλογής της σταδιοδρομίας που θα διάλεγα. Η συμβουλή του ήταν απλή, δεν έλεγε πολλά. Ίσα-ίσα τόσο λίγα που απορούσα. Με ό,τι και αν καταπιαστείς, προσπάθησέ το όσο μπορείς καλύτερα. Και όταν πια ξεκαθάρισαν τα πράγματα και προχώρησα στη δουλειά μου, δεν έπαψε να μου συμπαραστέκεται και να με καθοδηγεί. Δασκαλός μου πέρα ως πέρα. Πιστεύω τελικά ότι χάρηκε που με είδε να διαλέγω τον δρόμο της τέχνης. Η πολύτιμη ευκαιρία που μου δόθηκε να πλησιάσω πολύ νέο στον Ελευθέριο Βενιζέλο οφείλεται στη σχέση του με τον πατέρα μου Αλέξανδρο Παπά, που ήταν συνεργάτης του, φίλος και γιατρός του. Για μας ιδιαίτερα τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και της Μικράς Ασίας, ο Ελευθέριος Βενιζέλος αντιπροσώπευε τις μεγάλες στιγμές της πατρίδας και τα όνειρά μας. Το 1918, στη Συνθήκη των Βερσαλιών, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολος αντιπροσωπεύτηκε από τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρύσανθο, τον Αποτραπεζούντος, και τον πατέρα μου ως σύμβουλο του Πατριαρχείου. Από τότε χρονολογείται η φιλία τους.
Νομίζω ήταν άνοιξη του 1926, όταν ένα πρωί με πήγε ο πατέρας μου στο Βενιζέλο. Έμενε τότε στο ξενοδοχείο Petit Palais, σημερινή Ιταλική πρεσβεία. Η εικόνα δεν έσβησε. Μας περίμενε όρθιος, φωτεινός, σαν να τον περιέβαλε φωτοστέφανος. Έτσι τον είδα, καθώς από τα μεγάλα παράθυρα έμπαινε το πεντακάθαρο ακόμα ανοιξιάτικο αθηναϊκό φως. Από τότε τον είδα πολλές φορές, κυρίως τα χρόνια 1928-1932, σε εκείνη τη μοναδική περίοδο της ιστορικής κυβέρνησης, της οποίας υπουργός υγείας ήταν ο πατέρας μου. Και στο σπίτι μας και σε γεύματα όπου καλούσε την οικογένειά μας τον ξαναείδα, πάντα χαμογελαστό, ευχάριστο, απλό. Καμία έπαρση, ούτε σπουδαιοφάνεια, κανένα ύφος. Μετά το 1934 τον ξαναείδα στο Παρίσι όπου σπούδαζα. Μια-δυο φορές με τον πατέρα μου μας κάλεσε σε πρόγευμα, οι τρεις μας. Μια άλλη φορά τον επισκέφτηκα στο παρισινό διαμερισμά του. Σε μία από αυτές τις συναντήσεις, νεαρός εγώ, με θεωρίες και απόλυτες θέσεις όπως συνηθίζουν οι νεαροί, θυμούμαι, και ντρέπομαι ακόμα, ότι ράδιασα κάμποσες ανοησίες. Παρόλο το μεγάλο θαυμασμό και σεβασμό, δεν συνειδητοποιούσα υπακριβώς τι σπουδαίο πράγμα ήταν να μπορώ να συνομιλώ με μία μοναδική και μεγάλη ιδιοφυΐα. Από το 1936, λοιπόν, άρχισα να μελετώ και να προετοιμάζομαι για τον Ανδριάντα του Βενιζέλου. Συγκέντρωσα όσο περισσότερες φωτογραφίες βρήκα, κυρίως από φωτορεπόρτερ της εποχής, που είναι τα αυθεντικότερα ντοκουμέντα, και όλο μελετούσα και σκεπτόμουν το θέμα, ώστε όταν από το 1953 και ύστερα άρχισαν να συζητούν τον Ανδριάντα του Βενιζέλου, ήμουν κάπως προετοιμασμένος. Ευθύς εξ αρχής, μου φάνηκε ότι δεν θα μπορούσα να αποδώσω τη μορφή του παρά μόνο σε κίνηση, όχι στατική οπωσδήποτε. Εξάλλου, έτσι τον θυμόμουν, πάντοτε ζωηρό. Ακόμη και ακίνητος, έδινε την εντύπωση με τη στάση του ότι ήταν έτοιμος να κινηθεί. Η συνεννόηση με τις δημοτικές αρχές ήταν, θα έλεγα, μάλλον κοπιώδης, γιατί υπήρχε και υποθέτω θα υπάρχει πάντοτε σύγχυση μεταξύ καλλιτέχνη και εργολάβου. Για τις δημοτικές και άλλες κρατικές αρχές, καλλιτέχνης ίσον ανάδοχος έργου, ίσον εργολάβος. Θα είχα πολλά να πω. Σε μία σταδιοδρομία μισού αιώνα και πλέον, πολλά διδάχτηκα από την ελληνική πραγματικότητα. Καμιά φορά σκέπτομαι πως θα άξιζε να τα διηγηθώ, έτσι για να διασκεδάσω τώρα στα γεράματα. Ένα πρόβλημα που έχει ο γλύπτης να αντιμετωπίσει, και όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι η γλυπτική έκφραση του σύγχρονου ανδρικού ενδύματος που δεν προσφέρεται καθόλου για μια γλυπτική ερμηνεία. Σακάκι, παντελόνι, γραβάτες, κολάρο εξομοιώνουν την εμφάνιση όλων και καλύπτουν το σώμα αφαιρώντας κάθε έκφρασή του. Αχάριστο και δύσκολο πρόβλημα. Ούτε οι χονδροειδείς και χυδαία απλοποιημένοι κολοσιαίοι κομμουνιστικοί ανδριάντες, ούτε η νατουραλιστική φλίαρη και θεατρική αντίληψη της ευρωπαϊκής γλυπτικής αποτελούν καλά παραδείγματα σε αυτού του είδους τα θέματα. Κάτι άλλο που πρέπει κανείς να έχει υπόψη του είναι η μεγάλη ευθύνη που συνεπάγεται η τοποθέτηση σε δημόσιο χώρο ενός αγάλματος ή ανδριάντα. Στο θέμα αυτό δεν θα ήθελα εδώ να επεκταθώ. Θα αρκεστώ μόνο να διαπιστώσω ότι την ευθύνη αυτή δεν δείχνουν να την έχουν κατανοήσει οι υπεύθυνες δημοτικές ή άλλες αρχές και συχνά οι καλλιτέχνες. Καταλαβαίνει ο αναγνώστης ότι είναι τιμή και ικανοποίηση το όνομά μου να είναι χαραγμένο στις βάσεις των Ανδριάντων του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Φυσικά, όπως ξέρετε, ο παπάς ήταν ο μεγαλύτερος ανδριαντοποιός στην Ελλάδα. Έχουμε ανδριάντες του σε όλα σχεδόν τα μέρη της Ελλάδος, από τους ανδριάντες έξω από τη Βουλή, από τον ανδριάντα κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στη Λάρισα και οπουδήποτε. Αλλά η γλυπτική του δεν ήταν μόνο η ανδριαντοποιία, ήταν και κάτι πολύ περισσότερο. Είμαι γλύπτης, έτσι με ξέρω. Το ζωγραφικό μου έργο δεν είναι γνωστό. Ή ας πούμε ότι είναι εν μέρη και σε ολίγους. Μια-δυο φορές έδειξα έργα μου στο κοινό. Έτσι δεν μπορώ να πω ότι κράτησα κριτικές ή αναφορές στο έργο μου το ζωγραφικό, που άλλωστε ήταν λίγες ώστε να τις παραθέσω. Ούτε ζωγράφισα σαν εξ επαγγέλματος ζωγράφος. Άρχισα να ζωγραφίζω 13 χρόνων. Ολίγα έργα εκείνης της εποχής υπάρχουν. Από το 1930 ως το 1939 έζησα στο Παρίσι. Μελετούσα εκεί τη γλυπτική στη Σχολή Καλών Τεχνών στο Παρίσι, όπου έμεινα 2 χρόνια κατά συμβουλή του δασκάλου μου Ζαν Μποσέ. Και όταν διέκοπτα την εργασία αυτή και ζωγράφιζα, αυτό γινόταν από μία έντονη παρόρμηση, μία ανάγκη. Εντυπώσεις, ενθουσιασμοί για έργα που είχα δει, θεάματα, ανθρώπους, πράγματα που μόνο ζωγραφικά γίνονταν. Αυτά ήταν που με έκαναν να σταματώ την γλυπτική και να μεταφέρομαι σε έναν άλλο κόσμο. Η παλέτα με τα χρώματα, τα πινέλα, το τελάρο. Τι ανακούφιση. Όμως δεν είναι έτσι. Σωστότερο είναι να πεις τι άλλος κόσμος. Εκεί την έφεσή μου για τη ζωγραφική την έθρεφαν και την ανανέωναν οι σχεδόν καθημερινές επισκέψεις μου στο Λούβρο, στο Μουσείο του Ζεντεπόμ ή στο Μουσείο του Λουξεμβούργου, όπου τότε ήταν η ζωγραφική του τέλους του 19ου αιώνα και των νεωτέρων χρόνων, καθώς και η βραδινή μελέτη στη βιβλιοθήκη της Σχολής Καλών Τεχνών. Το εργαστήριό μου στο Παρίσι την περίοδο 1932-39 ήταν στην οδό Θεάτρου 100, 15ο διαμέρισμα. Ήταν πριν εγκατασταθώ το εργαστήριο του Απάρτη. Το μέγεθος του εργαστηρίου περίπου 35 τετραγωνικά. Αρκετά μεγάλη πόρτα, τζαμαρία στην πρόσωψη και στη δίριχτη στέγη. Στο βάθος του χώρου μια σκαλίτσα από όπου ανεβαίνει στο πατάρι. Εκεί υπήρχε χώρο για κρεβάτι εκστρατείας, τραπεζάκι και καρέκλα. Στον τοίχο κρεμάστρες για τα ρούχα. Το δάπεδο από τσιμέντο, το αποχωρητήριο στο κυπάριο κοινό. Τα απολύτως απαραίτητα για μια σπαρτιάτικη ζωή. Δεν ακολούθησα ποτέ μαθήματα ζωγραφικής, ούτε με συμβούλεψε κανείς. Πώς ζωγράφιζα τότε, δηλαδή τι είδος ζωγραφική έκανα, είναι δύσκολο να το εξηγήσω. Ούτε νομίζω ότι θα πρόσθεται τίποτε σε ό,τι βλέπει ο θεατής, αν προσπαθούσα να το κάνω. Χωρίς θέσεις δογματικές ή θεωρίες περί τέχνης, δίχως φιλοδοξίες, δίχως την πρόθεση να εκθέσω. Με την επιθυμία μόνο ο πατέρας μου και μερικοί φίλοι να δουν τα ζωγραφικά μου πονήματα. Με τέτοια διάθεση ζωγράφιζα τότε. Η
Η διάθεση αυτή απλή, ανεπιτίδευτη, αφιλόδοξη, ανενθουσιώδης, προσφέρει την περισσότερη δυνατή ελευθερία σε ό,τι επιχειρείς. Γιατί δεν σκέπτεσαι ούτε τον εαυτό σου, ούτε τους άλλους. Ζωγραφίζεις. Τον παπά τον ήξερα. Τη φήμη του, όμως σπουδασε ακόμα στη σχολή, το 34-35 είχα ακούσει για τον παπά, ότι είναι σπουδαίος γλύπτης, νέος, είναι στο Παρίσι και μάλιστα από τον Ζογκολόπουλο και από άλλους είχα ακούσει. Και καμιά φορά, καλοκαίρι έρχονταν να δει την οικογένειά του, μια φορά χωρίς να τον ξέρω. Τον είδα στον δρόμο, σε ένα ωραίο παιδί ψηλό, ξανθός, με γέννη, είχε και γεννάκι το ξανθό. Έμοιαζε πραγματικά σαν τον Βαν Γκόγκ, ωραίο, τον οποίο θαύμαζε κιόλας και τα σχέδια. Ήρθε στο σπίτι μου ατέλεια, δεν είχα τέλεια, στο σπίτι μου και στο Παγκράτη που έμενα και είδε τα έργα και δεν ξέρω γιατί είναι περίεργα, από τα περίεργα πράγματα έτσι. Αμέσως αναπτύχθηκε και από μέρος μια μεγάλη συμπάθεια και από μέρος του Γιάννη του Παπά. Αυτή ήταν εδώ η βάση. Μετά φτάνουμε, παίρνουν την υποτροφία, πήγαμε με τον Νικόλαο και είχαμε κάνει μια συμφωνία τέλος πάντων με τον φίλο μου και συμμαθητή μου τον Νικόλαο, όποιος από τους δυο πάρει την υποτροφία, να πάρει και τον άλλο μαζί του. Πήρα εγώ την υποτροφία, πήρα τον Νικόλαο. Και πήγαμε πρώτα στη Ρώμη και μετά στο Παρίσι. Ειδοποιηθήκε η παρέα στο Παρίσι. Ο Χρήστος ο Καπράλος ήταν φίλος μου, πολύ αδελφικός. Και ο Γιάννης ο παπάς, ο οποίος ήταν και φίλος, είχε γίνει φίλος με τον Καπράλο, που του είχε κάνει και αυτό το ωραίο άγαλμα, το έχει πινακωθεί τώρα. Και ήταν πραγματικά σαν να ήμασταν χρόνια γνωστοί με τον Γιάννη. Και ήρθαν να μας παραλάβουν στην Καρντελιόν εκεί πέρα, ο Καπράλος, ο Γιάννης. Και ο Λιμνιός είχε πεθάνει τώρα ένας γλύπτης, που ήταν συνυπότροφος και αυτός ήταν της Ακαδημίας υπότροφος, γλύπτης. Μας παραλάβανε εκεί πέρα με τον Νικόλαο, μας πήγαν, μας βρήκαν δωμάτιο και μετά κάναμε παρέα, ήμασταν αχώριστοι. Λοιπόν, η παρέα ήταν. Ο Μέν Καπράλος είχε τέλεια, δεν μπορεί να είναι στο Καρτία εκεί πέρα, στο Σενζαρμέ. Ο Μανώλης ο Χατζηδάκης του Μουσείου Μπενάκη. Ο Γιάννης ο παπάς, ο Νικόλαο και η αφαντιά μου. Και το στρατηγείο ήταν στο καφέ Μποναπάρτ. Στο Σαν-Ζερμάν και πέρα στην πλατεία. Αχώριστη. Εγώ κέρδισα 2 χρόνια κάτω στο Παρίσι. Άρχισα να κάτσα 10. Διότι ο Γιάννης με βοήθησε γιατί ήξερε που θα πάω, θα με πάει, θα με εξηγήσει, θα μου λέγει. Δηλαδή, τις γνώσεις του Γιάννη τις έπραξα κι εγώ. Δηλαδή, μου τις μετέδωσε. Ήταν και για μένα. Αυτά είναι περίεργα στη ζωή που συμβαίνουν. Λαχείο μεγάλο για μένα αυτή. Η γνωριμία με τον Γιάννη. Από το ξεκίνημα, δίχως να το έχω καταλάβει, μάντευα τη σημασία του σχεδίου. Δεν ήμουν τότε σε θέση να γνωρίζω εκείνο που θα μου γινόταν αργότερα πίστη, ότι η εξέλιξη ενός καλλιτέχνη θεμελιώνεται στην αδιάκοπη άσκηση που συσχετίζει την όραση με τις γραμμές τις οποίες θα υποδείξει να ακολουθήσει το χέρι. Ένα άλλο περιβάλλον όπου μελέτησα το σχέδιο και μένει ζωηρό στη μνήμη μου είναι οι σοφίτες του Μουσείου του Λούβρου, όπου βρισκόταν τότε η συλλογή των σχεδίων. Έτσι είδα με άκρα ευλάβεια, κρατώντας τα χέρια μου όσην ώρα άντεχα, τα σχέδια των Βερόκιο, Μποτιτσέλη, Νταβίντσι, Μικελάντζελο, Χολμπάιν, Ντούρερ, Ρέμπραντ, Ρούμπενς και πιο κοντά μας τον Γκόγια, Έγκρ, Ντεγκά, Ροντέν. Ήταν κάτι που ούτε το φαντάστηκα, παιδαρέλη εγώ των 20 χρόνων, να κρατώ τα εικονίσματα που προσκυνούσα. Ύστερα το συνήθισα και έλεγα, ποιον θα δω σήμερα. Ας δούμε και τον Τιντορέτο. Ένα σχέδιο που επίμονα ζητούσα ήταν του Ρούμπενς, το αντίγραφο από τη μάχη του Αγκιάρη του Νταβίντσι. Εκεί βλέπεις πώς ένας μεγάλος σχεδιαστής μαθαίνει από άλλον μεγάλο. Μιλώντας για το σχέδιο, πρέπει να αναφερθώ στον καλλιτέχνη που τότε στάθηκε το παράδειγμα για μένα. Τον Vincent Van Gogh. Η εξοικείωση με τα σχέδια που μελετούσα στο Λούβρο με έκανε να αναζητήσω και να σκεφτώ τα προβλήματα της τεχνικής. Μου ήταν αισθητή η έλλειψη γνώσης για τα στοιχεία της τεχνικής της ζωγραφικής. Μελετώντας και αντιγράφοντας έργα μεγάλων δασκάλων, προσπάθησα ως ένα βαθμό να καλύψω τα κενά. Οπωσδήποτε ήταν μια άσκηση που δεν αποσκοπούσε στην πιστή απομίμηση του έργου ή της τεχνικής, που άλλωστε ήταν ακατόρθωτο να το επιτύχω, αλλά σε μια κατανόηση των μεγάλων σχημάτων, της σύνθεσης, της έκφρασης. Μάλλον θα έλεγα ότι στις μελέτες αυτές επιδίωξα ένα είδος ερμηνείας για δική μου χρήση.
διατηρούσα έτσι δεσμό με την αρρωμένη μου, αφού η νόμιμη σύζυγος ήταν η γλυπτική. Γλύπτης είναι. Και επειδή η γλυπτική είναι τέχνη του σχεδίου. Σχέδιο. Λοιπόν, γι' αυτό και σχεδιάζει και δικαίως, καταλαβαίνεις. Άλλο, και ζωγραφική από δίπλα. Αυτοί που το λένε ότι είναι πιο πολύ ζωγράφος και λιγότερο γλύπτης, είναι αυτοί οι ομοτεχνοί του ενδεχομένου που δεν το χωνεύουν και σου λέει, πες το έτσι, να σηκώσουμε. Είναι, αυτό λέγεται και για άλλους ανθρώπους που λέει ποιητής, όχι, τα πεζά του είναι καλά, ποιητής δεν είναι. Τα γνωστά έτσι πώς είναι, το γυρίσεις από εδώ, το γυρίσεις από εκεί πέρα και είσαι ικανοποιημένος κι εσύ, ευχαριστημένοι όλοι. Θα απαριθμίσω τα έργα που έκανα στο εργαστήριο της πρώτης νεότητας. Τα έργα που υπάρχουν. Ο Κοραής. Τα αγάλματα σε φυσικό μέγεθος του Χρήστου Καπράλου και του Γιάννη Μόρελη. Οι πρωτομές του ζωγράφου Ανδρέα Βουρλούμη, του Φοντάνα Ρόζα, του Αρθούρου Γκράφ. Μία μελέτη για άγαλμα του Κονδύλη. Δύο μελέτες για τον Κοραή. Πολλά μεγάλα σχέδια. Αμέτρητα σχέδια. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο όμως, ο παπάς ήταν σχεδιαστής. Και φυσικά, όπως είχε παρατηρήσει ήδη ο Ρέμπραντ, το σχέδιο είναι αφετηρία τόσο της γλυπτικής, όσο της ζωγραφικής, όσο της αρχιτεκτόνικης. Στο σχέδιο είχε επιδοθεί ιδιαίτερο ο παπάς. Έχουμε χιλιάδες σχέδια του παπά για όλες σχεδόν, θα έλεγε κανείς, τις θεματογραφικές περιοχές, για όλες τις στιλιστικές τάσεις, για όλες τις κατηγορίες. Ακούω συχνά να λένε «Αυτό είναι σχέδιο γλύπτη», «Αυτό είναι σχέδιο ζωγράφου». Νομίζω λοιπόν ότι οι διαφοροποιήσεις αυτές μεταξύ σχεδίου γλυπτικού και ζωγραφικού δεν ισχύουν. Φυσικά συναντά σχέδια που θεληματικά τονίζουν την τρίτη διάσταση, την πλαστικότητα της μορφής ή αντίθετα σχέδια όπου κυριαρχούν οι διαβαθμίσεις των τόνων και απουσιάζει το περίγραμμα. Και τι με αυτό? Γιατί πρέπει πάντοτε να βάζουμε μία ετικέτα? Ξέρω βέβαια ότι κάπως πρέπει να συνεννοηθούμε και έτσι καταφεύγουμε στις κατατάξεις και τους σεισμούς. Ήταν λοιπόν το σχέδιο, αυτός ο συνδετικός κρίκος που με έφερνε αβίαστα από τον κόσμο της γλυπτικής στον εντελώς διαφορετικό κόσμο της ζωγραφικής. Πρέπει να πω ότι το πέρασμα αυτό γινόταν χωρίς καλά-καλά να συνειδητοποιώ ότι άλλαζα μέσω έκφρασης. Με απορία το διαπιστώνω. Αλλά μήπως πολλά από όσα κάνουμε κάποτε από τα ουσιαστικότερα δεν γίνονται ερήμοι μιας ξεκάθαρης συνειδητής πρόθεσης? Στον κεάδα της λύθης πολλά θέσφατα χάνονται. Μένει το έργο που δοκιμάζεται από το χρόνο. Για να κάνω μια μελέτη έχοντας ένα πρότυπο, μοντέλο, για παράδειγμα το άγαλαμα του Γλύπτη Καπράλου, Παρίσι 1936-37, το κίνητρο ήταν ότι θέλησα να κάνω το άγαλμα ενός γλύπτη. Διάλεξα τον Χρήστο Καπράλο όχι μόνο γιατί ήταν ωραίος νέος, με έκφραση, και η μορφή του είχε έναν χαρακτήρα, αλλά και για τη συναδελφική, την ανθρώπινη σχέση. Τα κίνητρα αυτά δεν προέρχονταν από λογικές σκέψεις ή διανοητικούς υπολογισμούς, αλλά από την ευαισθησία και το ενστικτό μου. Στο πρόσωπο του Χρήστου Καπράλου ήθελα να συμβολήσω τη γλυπτική. Το άγαλμα του γλύπτη, φτιαγμένο σε πυλό, υλικό που γρήγορα μπορεί να λιωθεί, πρέπει να γίνει σε ανθεκτικότερο υλικό, σε γύψο, πριν πάρει την τελική του έκφραση σε ορίχαλκο, σε πέτρα ή μάρμαρο. Αναφέρω τις τεχνικές αυτές επειδή αρκετοί γλύπτες, ιδίως νέοι, τις θεωρούν περιττές. Βιάζονται να στείλουν κάποιο μήνυμα στην ανθρωπότητα. Θα
Θα έπρεπε επίσης οι ασχολούμενοι με την τέχνη, ιστορικοί, κριτικοί, σχολιαστές, να γνωρίζουν από κοντά πώς φτάνει στην τελική μορφή τον αγρυπτό, ώστε όταν κρίνουν να αξιολογούν σωστά. Σήμερα στην Ελλάδα λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν να δουν, να εκτιμήσουν, να διακρίνουν μια καλή χύτευση, ένα καλοδουλεμένο μάρμαρο. Κατά κανόνα, ένα γλυπτό έργο κρίνεται από ειδήμονες και απλούς θεατές με μια γρήγορη ματιά και με ένα «μ' αρέσει, δε μ' αρέσει». Αλήθεια, ο γλύπτης αισθάνεται μοναξιά, επειδή ξέρει ότι ελάχιστοι είναι όσοι ξεχωρίζουν την καλή από την κακή ποιότητα, το γνήσιο από το κάλπικο. Η γλυπτική είναι τέχνη μακράς πνοής, αντοχής. Ώσπου να πάρει μορφή η ύλη χρειάζεται καιρός. Ξυπνάς και κοιμάσαι με την εικόνα του έργου σου. Όπως λέει ωραία ο Κάρολος Μποντλέρ, πρέπει το θέμα που σε απασχολεί να το παίρνεις μαζί σου, ως και μέσα στο κρεβάτι της ρωμένης σου. Πρόκειται να τοποθετήσω σε δημόσιο χώρο ένα γλυπτό. Πρέπει επίσης να προσαρμόσω το ύφος του γλυπτού στο θέμα, δηλαδή στην προκείμενη περίπτωση στο χαρακτήρα και τη μορφή του βαρόνου Μιχαήλ Τωσίτσα, που ήταν άνθρωπος πνευματικός, μονήρης, λεπτός και αριστοκρατικός στην εμφάνιση. Πρέπει επίσης να σκεφτώ σε τι ύψος θα τοποθετηθεί το έργο, να μελετήσω τη διαμόρφωση του χώρου, όπως και τον προσανατολισμό του έργου σε σχέση με την τροχιά του ήλιου, με το φως. Αρχίζω με μικρά σχέδια για την επιλογή της στάσης. Ύστερα με προπλάσματα μικρού μεγέθους. Έχω τη γνώμη ότι ένα γλυπτό στο ύπαιθρο πρέπει να έχει στατικό, ήρεμο χαρακτήρα. Να μην εκφράζει υπερβολικά ζωηρή κίνηση. Η ήρεμη στάση ανθρώπου που κάθεται είναι αυτή που επιλέγω. Μελετώ την ενδυμασία του βαρόνου. Στην περίπτωση του βαρόνου Τωσίτσα, κατάργησα γραβάτες, τσέπες, σακάκι, κουμπιά και έριξα στην πλάτη του μία κάπα, σχηματίζοντας έτσι ωραίες κάθετες πτυχές και ένα γενικό απλοποιημένο σχήμα. Ξεκινώ τη μελέτη σχεδιάζοντας. Με βάση τα σχέδια μελετώ το άγαλμα με ένα πρόπλασμα, μακέτα. Η μακέτα είναι η αφετηρία. Η μεγέθυνση δεν είναι αντιγραφή στο διπλάσιο, αλλά νέα τελική ερμηνεία, νέα δημιουργία. Γράφω τις λεπτομέρειες για να καταλάβουν οι αόματοι που βλέπουν τα γάλματα ότι τα πράγματα δεν γίνονται όπως λάχει. Με αυτόν τον τρόπο δουλεύτηκε το άγαλμα του βαρόνου Τωσίτσα στο Μέτσοβο από τον εξαίρετο αρχιμάστορα Νίκο Κερλή και τον γράφοντα. Στα αποκαλυπτήρια δεν έγινε μνήμα του ονόματος του γλύπτη. Όταν ζούσαμε στο πρώτο σπίτι μας στην Κηφισιά, παιδί εγώ, ο πλαστήρας ήρθε να δει τον πατέρα μου. Ζούσε στη Λυκόβρηση, κοντά στην Κηφισιά. Βλέπω τώρα το μαύρο κλειστό αυτοκίνητο να μπαίνει στον κήπο της έπαυλης. Τον τζολιά με μπλε στολή να ανοίγει την πόρτα. Βγαίνει ο πλαστήρας, ισχνός, μαυριδερός, με στολή. Είμαι στον κήπο και παίζω με τους μολυβένιους τσολιάδες μου.
Η γλυπτική τέχνη τρισδιάστατη απαιτεί ιδιαίτερη ευαισθησία. Αν το μάτι μείνει μόνο στην επιφάνεια, αν παρατηρήσει μόνο την έκφραση, μόνο τις λεπτομέρειες, μόνο την εκτέλεση, τότε η εντύπωση είναι επιπόλαιη. Χρειάζεται να δεις το γλυπτό ως σύνθεση, ως σχέση όγκων και μεγεθών. Να δεις, να μαντέψεις τους βασικούς άξονες, τα χαρακτηριστικά μεγάλα επίπεδα, να διαβάσεις την εσωτερική δομή του και έτσι να αναγνωρίσεις το πνευματικό επίτευγμα. Τα γλυπτά που ταξιδεύουν στον χρόνο περιέχουν αξίες και αλήθειες που είναι πέρα από ό,τι απεικονίζουν. Τις αλήθειες αυτές μπορούν να τις αναγνωρίσουν οι άνθρωποι όλων των εποχών. Η εκτίμηση, η αξιολόγηση της γλυπτικής τέχνης δεν θα έλεγα ότι απαιτεί ειδικές σπουδές, αλλά μία γνώση που μπορεί να τη δώσει η μελέτη και η εξοικείωση με τις μορφές και το υλικό, φυσικά αν την αγαπάς. Σήμερα δεν περιμένεις από το κοινό, το περιορισμένο έστω, να αγαπήσει, να ζητήσει να μάθει για τη γλυπτική. Το παίρνεις απόφαση. Ο κόσμος άλλα θέλει. Ο παπάς, αν θέλετε, στα ελεύθερα έργα του, είναι που δίνει περισσότερο την ψυχή του. Έχει δώσει έργα τα οποία διακρίνονται πραγματικά για τον αρμονικό συνδυασμό των όγκων, των επιφανειών και των περιγραμμάτων σε ελεύθερες συνθέσεις του. Μερικές από αυτές, ξέρω εγώ, μπορεί να θυμηθεί κανείς εύκολα. Είναι η γυναίκα με το χταπόδι, παραδείγματος χάρη, ή έργα του όπως οι ελεύθερες ξαπλωμένες γυναικές μορφές. Ενός ανδριάντες πρέπει να μην ξεχάσει κανείς τους υπηκούς ανδριάντες του. Μάλιστα, από τους σημαντικότερους υπηκούς ανδριάντες του είναι το τελευταίο του έργο, έργο το οποίο μου λέει ως λίγο πριν ακριβώς εγκαταλείψει αυτόν τον κόσμο, ήταν ο υπηκός ανδριάντας του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Ένα έργο μνημιακών διαστάσεων, ξεπερνάει τα 6 μέτρα σε χαλκό, το οποίο τον δίνει τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο σε μια νέα διάσταση. Το δείχνει σαν τον αυτοκράτορα, τον κυρίαρχο, όχι μαχόμενο, αλλά βέβαιο απολύτως για τη θέση του και για τις δυνατότητές του στον κόσμο. Όλα αυτά έχουν φυσικά προϋπόθεση την ικανότητά του, την, θα έλεγε κανείς, πληρότητά του στο σχέδιο. Η δεύτερη περίοδος κατά την οποία ζωγράφισα είναι από το 1939 μέχρι το 1943. Και πάλι η ζωγραφική αυτής της περίοδου έγινε χωρίς συνέχεια, κομματιασμένα, άτακτα. Λίγα έργα αυτής της εποχής υπάρχουν. Όσα μένουν, ανήκουν νομίζω σε έναν άλλο τρόπο έκφρασης, αν τα συγκρίνω με όσα έργα προηγήθηκαν. Πριν γίνει η μερική καταστροφή και η λαϊλασία του εργαστηρίου μου της Αθήνας,
που βρισκόταν στην οδό Ανακρέοντος 38 στη συνοικία Ζωγράφου, στα χρόνια 1941-42 εργαζόμουν σχεδόν κάθε μέρα, παρά τις δύσκολες συνθήκες. Ήταν ο μόνος τρόπος να αντέξω μετά τον ευνίδιο θάνατο του πατέρα μου, 2 Δεκεμβρίου του 1942. Αυτό, εδώ πέρα, είναι το χαμόσπιτο. Αυτή είναι η Γοριώτη. Η περιοχή τότε είχε ελάχιστα κτίσματα. Λίγα σπιτάκια μονοόροφα στους πρόποδες του ημιτού. Το εργαστήριο ήταν η μόνη σχετικά μεγάλη πέτρινη οροφή σε ύψομα λόφου. Η περιοχή Ζωγράφου ήταν από το 1943 επικίνδυνη. Συχνά άκουγες πυροβολισμούς. Έκανα ένα πρόχειρο χώρισμα στο εργαστήριο και μάζεψα τα παιδάκια της γειτονιάς. Τους έδωσα πυλό και ό,τι άλλο είχα σαν παιχνίδι. Είχα μοντέλα στη διάθεσή μου. Έκανα τότε πολλές μελέτες, κοριτσάκια και αγόρια. Τι καλύτερο μέσα στη δύσκολη κατάσταση παρά το παιδικό πρόσωπο. Αναπολώ σήμερα, 17 Αυγούστου 1999, στην Αίγινα, τα έργα που είχα γύρω μου και δούλευα. Ένα γυμνό νέο στο φυσικό μέγεθος. Ένα άλλο εφήβο. Μελέτες. Με την πάροδο του χρόνου οι μελέτες έγιναν από μόνες τους έργα. Είναι περίεργο. Σταματάς να δουλεύεις, δεν πάει παραπάνω. Ξέρεις τι δεν κατόρθωσες. Θεωρείς ατελές το έργο. Μάλλον μη σύμφωνο με την επιθυμία σου. Περνούν τα χρόνια, η μελέτη εμφανίζεται αποτελειωμένη. Μόνη της δουλεύτηκε. Δεν παρατηρείς πια αδυναμίες. Και να. Αυτό το εργαστήριο που το ζωντάνευαν τα παιδάκια και το πάθος μου για δουλειά, το εγκατέλειψα σε άθλια χάλια μετά τα Δεκεμβριανά και τρόπον τεινά αδέσποτο όταν έφυγα για την Αίγυπτο. Στο τέλος του πολέμου βρέθηκα από τύχη στην Αίγυπτο επιστρατευμένος. Όταν ο πόλεμος τελείωσε, παρέμεινα εκεί επειδή η αιγυπτιακή τέχνη και ο τόπος με ενδιέφεραν. Τότε, δηλαδή από το 1945 έως το 1951, ζωγράφισα περισσότερο από κάθε άλλη φορά και με συνέχεια για μακρά χρονικά διαστήματα. Συνέβαλε το περιβάλλον και το γεγονός ότι η γλυπτική είναι πολύ έξοδη. Το εργαστήριό μου στην Αλεξάνδρεια, στα χρόνια 1947-51, στην οδό Σίντι Μέχρες 2, ήταν στο κέντρο της πόλης, αλλά και κάπως απόμερα, επειδή ήταν στο σύνορο της Ευρωπαϊκής Αλεξάνδρειας, της Ελληνικής θα έλεγα, και της Λαϊκής Αιγυπτιακής Συνοικίας του Κόμελ Ντίκ. Το εργαστήριο ήταν αρκετά μεγάλο, περίπου 30 τετραγωνικά. Είχε και ένα μικρό δωμάτιο για τον ύπνο. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, ζήτησα και έμεινα στην Αλεξάνδρεια. Έπρεπε να κερδίσω λίγα χρήματα. Το εργαστήριο μου ήταν απαραίτητο. Το Κάιρο και η Άνω Αίγυπτος, όπου πήγα αρκετές φορές, ήταν κάτι το εντελώς νέο, ένα σπουδαίο σχολείο. Ερχόμουν σε επαφή με ένα διαφορετικό κόσμο, με μια γλυπτική και ζωγραφική μοναδική που δεν συγγενεύει, όπως νομίζω, ούτε με την Ανατολή, ούτε με τη Δύση. Ωστότε είχα δει και μελετήσει την αρχαία ελληνική γλυπτική και την αναγέννηση. Τέχνη αιγυπτιακή είχα δει στο Λούβρο και σε άλλα ευρωπαϊκά μουσεία. Είναι όμως άλλο πράγμα να τη δεις στην κοιλάδα του Νείλου ή στο Κάιρο. Μου φάνηκε αμέσως σαν τέχνη επίκαιρη που εξακολουθεί να εκφράζει στην εντέλεια το περιβάλλον και τη ζωή των ανθρώπων, τότε και ακόμη στις μέρες μας. Οι εντυπώσεις και οι σκέψεις αυτές ήταν επόμενο να προκαλέσουν αλλαγές στον τρόπο και τα μέσα εργασίας. Προσπάθησα να ζωγραφίσω μιλητά μέσα, αποκλειστικά με υδατοχρώματα και σκόνες. Καταπιάστηκα με έργα μεγαλύτερων διαστάσεων και με συνθέσεις. Η διάθεση ήταν διαφορετική. Ο παπάς ασχολήθηκε την περίοδο που ήταν στην Αίγυπτο, γύρω στο μετά το 40, κυρίως με την μελέτη και την αφομοίωση όλων των δυνατοτήτων της αιγυπτιακής τέχνης. Μας έχει δώσει καταπληκτικά έργα,
στα οποία αποδεικνύεται ότι είναι γεννημένος γλύπτης. Κατορθώνει να μεταφέρει στα έργα του όλα τα χαρακτηριστικά με προσωπικό τρόπο της αιτιακής γλυπτικής. Η παραμονή μου στην Αίγυπτο νομίζω ήταν μια καλή τύχη και επειδή με κράτησε μακριά από τα ποικιλώνυμα καλλιτεχνικά κινήματα και τις επινοήσεις που άνθησαν στη μεταπολεμική περίοδο. Το αλεξανδρινό περιβάλλον τότε θα το χαρακτήριζα υγιεινό. Μακριά από τον καλλιτεχνικό συνωστισμό και με την παρουσία της ζωοδόχου αιγυπτιακής τέχνης, καθώς και μερικών πνευματικών ανθρώπων, Ελλήνων και ξένων, που ζούσαν τότε εκεί. Εργάστηκα σκληρά και αγάπησα το εργαστήριο της Αλεξάνδρειας, επειδή μετά τον πόλεμο, την κατοχή, την εξαθλίωση, τα Δεκεμβριανά, αισθάνθηκα εκεί ελεύθερος, ανέμελος, τολμηρός. Περίοδος αισιοδοξίας, ευτυχίας. Η καθημερινή εξοικείωση με τα υλικά και τα εργαλεία πιστεύω ότι είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσεις και να σκεφτείς με σωστές βάσεις τα προβλήματα της τέχνης. Γίνεσαι ζωγράφος ζωγραφίζοντας. Αυτό είχε επιτευχθεί κατά κάποιον τρόπο τότε στην Αλεξάνδρεια. Όταν επέστρεψα από την Αλεξάνδρεια στην Αθήνα, σταμάτησα να ζωγραφίζω. Δεν το επέτρεπαν οι συνθήκες. Όμως με την πρώτη ευκαιρία, δηλαδή όταν είδα ότι χρόνος υπήρχε, επειδή δεν μου ήταν δυνατόν να δουλέψω την γλυπτική, ζωγράφισα και πάλι από το 1952 έως το 1960, κατά διαστήματα, επειδή τότε άρχισα να διδάσκω στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ακολούθησε μια μακρά περίοδος έως το 1969 με πολύ λίγη ζωγραφική. Στη χρονιά αυτή, το 1969, έγινε μια πολύ αισθητή αλλαγή. Ύστερα από μια σοβαρή ψυχική αναστάτωση, που την ακολούθησε μια περιπέτεια υγείας, αντέδρασα δίχως να το σκεφτώ ζωγραφίζοντας. Τα έργα που έγιναν τότε τα ξεχωρίζω. Είναι το αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερης ψυχολογικής κατάστασης, επηρεασμένης από την προσωπική μου δοκιμασία και τις συνθήκες της τότε ζωής μας. Από τον Οκτώβριο του 1969 ως το τέλος του 1974 δεν σταμάτησα τη συνέχεια της εργασίας. Ναι, το έχω χρονολογήσει με το... Με το Σπυρτόκουτο, έτσι 21 Απριλίου. Θεωρώ αυτήν την περίοδο σαν ευτύχημα, αν και δεν αισθανόμουν ευτυχής. Από το πρώτο κίνημα του Πολυτεχνείου, όπου υπήρχε αυτή ο αναβρασμός μέσα στο Πολυτεχνείο. Έξω, και αυτή... Έξω, οι συνωμοσίες έξω από την πόρτα. Για μία ακόμα φορά διαπίστωσα ότι οποιαδήποτε συνειδητή προσχεδίαση, οποιοδήποτε ζήγιασμα εκ των προτέρων, δεν είναι αυτό που φορτίζει το έργο με το ουσιώδες εκείνο στοιχείο που άλλοι το λένε ζωή, άλλη πνοή, άλλη ποιότητα, άλλη πρωτοτυπία. Τρεις από τις συνθέσεις αυτές, οι μεγαλύτερες σε διάσταση, Πολυτεχνείο Μάρτιος 1973, το μάθημα της ανατομίας και το εργαστήριο, έχουν σαν θέμα τους νέους με τους οποίους σχετίστηκα τόσα χρόνια στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ας μου επιτραπεί να πω ότι το θέμα εδώ είναι μια αφορμή καθοριστική που πιστεύω ότι ξεπεράστηκε ή μάλλον ενσωματώθηκε στη ζωγραφική. Και τα άλλα έργα αυτής της περίοδου, που όλα έχουν θέμα, χαρακτηρίζονται από το ίδιο γνώρισμα. Δηλαδή, ξεχνάς το θέμα και βλέπεις τη ζωγραφική ή μάλλον θέμα και ζωγραφική είναι ένα και το αυτό. Οι τρεις μοίρες, η Κλωθό, η Λάχεσης, η Ατροπός. Τη ζωγράφισα το 1971. Η Λάχεσης έχει κλειστά τα μάτια. Μοιράζει ό,τι λάχει. Τι, πόσο, πού, σε ποιον. Στα τυφλά. Αυτό είναι.
Στα χρόνια των σπουδών μου στη Γαλλία είχα συναισθανθεί την έλλειψη διδασκαλίας προς απόκτηση τεχνικών γνώσεων, προορισμένων να εκφράσουν μια γενικότερα παραδεκτή μορφή τέχνης. Υπήρχε κενό. Ο νέος σπουδαστής δεν μπορούσε να στηριχθεί παρά στις δικές του δυνάμεις, στις εμπειρίες του, σε παραδείγματα. Τι θα έλεγα στους νέους όταν έγινε καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών? Ποιες κατευθύνσεις θα πρότεινα? Ποιες τεχνικές γνώσεις θα μετέδιδα? Από ιδιοσυγκρασία απέρριπτα κάθε δογματισμό ή επιλογή μιας μορφής τέχνης. Η πρώτη μου έρημνα ήταν να μη σταθώ εμπόδιο ή να μη βλάψω την ελεύθερη έκφραση της ιδιοσυγκρασίας του κάθε σπουδαστή, έτσι ώστε πρώτα απ' όλα να αποκτήσει πεποίθηση στις δυνάμεις του. Ύστερα μερικές απλές αρχές. Ότι η εργασία είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσεις πείρα. Ότι κάθε εργαζόμενος μελετά και τον εαυτό του και βρίσκει ενδεχομένως τον τρόπο που του ταιριάζει. Ότι ο καλλιτέχνης είναι εργοδότης του εαυτού του και έχει την ευθύνη της εκτέλεσης του έργου. Ότι ο πιο προσιτός και αποτελεσματικός τρόπος καταγραφής εντυπώσεων ή σκέψεων είναι να σχεδιάζεις. Ότι η έννοια και η αίσθηση του τρισδιάστατου αποκτάται με τα απόλυτα εργαλεία του γλύπτη, το νήμα της στάθμης και της μετρήσης. Ότι κάθε μέρα κατακτάται η ιδιότητα του καλλιτέχνη και δεν είναι δεδομένη επειδή τυχαίνει να έχει κάποιο ταλέντο. Ότι ο δρόμος είναι μακρύς, δύσβατος και γεμάτος παγίδες, που άλλοτε τις στείνεις ο ίδιος τον εαυτό σου και άλλοτε σου τις στείλουν οι άλλοι. Τους έλεγα, παιδιά, αρχίζει η περιπέτεια. Δεν είπα ποτέ, αυτή είναι η καλή γλυπτική, αυτή όχι. Άφηνα τον καθένα να σχηματίζει δική του γνώμη. Δεν τους είπα, αυτό που κάνεις δεν γίνεται, αλλά ρωτούσα, γιατί το κάνεις έτσι? Σχεδόν 30 χρόνια δάσκαλος, από τα οποία 10 διευθυντής της σχολής. Αν αρχίσω τώρα με τη σχολή, δεν θα τελειώσω. Με πολλούς σπουδαστές είχα σχέσεις φιλίας και αγάπης. Συναντήσεις συχνές στο εργαστήριο του δασκάλου, στο σπίτι του, εκδρομές, συναστιάσεις. Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Ξεναγήσεις από σπουδαστές ή αρχαιογνώστες. Διατηρούσαμε στο εργαστήριο ένα κλίμα οικειότητας. Μια ζωηρή σχέση μεταξύ μας. Εδώ να πω το ωφελός μου από τη συναναστροφή με τους νέους και τις νέες στο εργαστήριο μου. Πρώτα-πρώτα μου τόνωσαν τη μετριοφροσύνη που είναι έμφυτη σε μένα. Με έκαναν επιοικέστερο και έμαθα να έχω κατανόηση, δηλαδή να μπαίνω στη θέση του άλλου. Μου έδωσαν επίσης την ευκαιρία να θαυμάσω σε μερικούς το χάρισμα του ταλέντου που συνίσταται στο να ξέρεις αυτά που δεν μαθαίνονται στις σχολές καλών τεχνών. Τελικά η διδασκαλία ήταν μια ανθρώπινη σχέση με στόχο μια κοινή αναζήτηση, έναν κοινό πόθο, μια κοινή πορεία, ένα είδος μοίησης. Υπάρχει ένα συμβολισμός. Εγώ όταν έκανα αυτό το άλλο, ήμουν 23-24 ετών. Μαθητής και 23-24 ετών. Ήμουν όταν έκανα αυτό το άλλο. Στο Παρίσι. Το 36-37. Λοιπόν, είναι ο γλύπτης. Δεν έκανα τον καπράνο, έκανα τον γλύπτη. Βεβαίως έκανα τον καπράνο, ο οποίος ήταν και φίλος μου. Είναι έτσι. Όλα πάρεις σε κατάλογο. Αυτό είναι. Και συμβολίζει αυτό το πράγμα όλο την υπόθεση αυτή. Δεν είναι έτσι, κύριε Βασιλόπουλε. Έτσι είναι ακριβώς. Κύριε Γενική. Την ημέρα που συμπλήρωσα συντάξιμα χρόνια, υπέβαλα την παραίτησή μου, 1978. Κανένας δεν το περίμενε και ούτε καταλάβανε το γιατί. Δεν πήγα ξανά ποτέ στη σχολή. Αυτό που θα πρέπει κανείς να έχει υπόψη του για τον Γιάννη Παπά ήταν ότι δεν ήταν μόνο γλύπτης. Ούτε μόνο γλύπτης και ζωγράφος και χαράκτης. Ήταν λογοτέχνης, ήταν ποιητής, ήταν μεταφραστής. Ήταν ολοκληρωμένος πνευματικός άνθρωπος. Δεν θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους ανθρώπους της αναγεννήσεως, γιατί αυτό θα ήταν υπερβολή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο παπάς ήταν άνθρωπος με πάρα πολύ μεγάλη και ευρεία παιδεία. Και αυτό νομίζω πως ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του. Σκεφτείτε ότι στις μεταφράσεις του, οι ασχολίες του με τον Νίτσε ή με τον Μποντλέρ ή και με άλλους δημιουργούς, αποδεικνύουν την έκταση ή και το πλήθος των ενδιαφερόντων του. Αυτή τη στιγμή θυμάμαι τις μεταφράσεις πρώτα απ' όλα που έκανε, των Ιταλών, του Πιραντέλο, του Σβέβο.
οι οποίες είναι και τέλειες μεταφράσεις δηλαδή, είναι πάρα πολύ καλές, τα οποία είχε μεταφράσει δεν ξέρω από πόσες γλώσσες, διότι εκεί πέρα είναι Γερμανοί, Γάλλοι βεβαίως, Ιταλοί, Ισπανοί, ο Πικασό ξέρω εγώ κτλ. Τώρα που κάθομαι και τα γράφω, αναλογίζομαι μερικά που θα μπορούσα να έχω αποφύγει. Παραδείγματος χάρη, ήταν λάθος να μείνω επί 5 διετίες διευθυντής. Δεν ήταν από ανόητη φιλοδοξία, αλλά νόμιζα ότι κάτι θετικό προσφέρω. Δεν άκουσα τότε τη γυναίκα μου που μου έλεγε ότι έφταναν 2 διετίες. Είχα πάρει τα πράγματα στα σοβαρά. Αυτό ήταν το πραγματικό μου λάθος. Τι εννοώ σοβαρά? Ότι είχα υποχρέωση να είμαι πάντα στη διάθεση των σπουδαστών, αυστηρά συνεπής απέναντι στην πολιτεία και τους συναδέλφους μου, έτοιμος να αφήσω τα δικά μου για υποθέσεις τρίτων. Ήμουν υπερβολικός και όλα τα πρέπει που επέβαλα στον εαυτό μου ήταν συχνά ανώφελα και χρονοβόρα. Προχωρούσα δίχως να παρατηρώ και να προσέχω πώς πεζόταν γύρω μου το παιχνίδι. Απερίσκεπτα, ξόδεψα χρόνο και δυνάμεις που ανήκαν στην τέχνη για άλλα. Διεύθυνση της σχολής, Προεδρία της Επιτροπής Biennale Βενετίας, Αρχαιολογικό Συμβούλιο, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Επιτροπή Γραμμάτων και Τεχνών Υπουργείου Παιδείας, Επιτροπή Κρίσεων και όλα τα άσκοβα τρεχάματα που τα είχα πάρει στα σοβαρά, κάτι που αποδεικνύει εκ των υστέρων ότι δεν ήμουν φρόνιμος. Στα 80 χρόνια της ιστορίας της Ακαδημίας δεν έχει συμβεί ακαδημαϊκός να παραιτηθεί, με μοναδική εξαίρεση το Γιάννη τον Παπά. Ευπροσίγωρος, αλλά και θυμώδης. Δεν δεχόταν εύκολα τη μη θεμελιωμένη αντίρρηση του άλλου. Στην Ακαδημία δεν μιλούσε ούτε πολύ ούτε συχνά, αλλά όταν μιλούσε τα έλεγε έξω από τα δόντια. Δεν είχε δηλαδή, ο παπάς δεν είχε έτσι περιπάτους έτσι γύρω στο θέαμα, ας πούμε. Μπαίνα κατευθείαν μέσα. Και πολλές φορές δυσαρεστούσε και κόσμο, πράγμα το οποίο δεν τον ενδιέφερε καθόλου, πρέπει να σας πω. Καθόλου. Έγιναν μερικές φιλικές κρούσεις, νομίζοντας ότι αυτό ήταν ένα ξέσπασμα θυμού. Ήταν όμως μια απόφαση την οποία την κράτησε 6 ολόκληρα χρόνια. Παρά το γεγονός ότι του είχαν σταλεί αρκετές επιστολές εκ μέρους της Ολομελίας, της συγκλήτου της Ακαδημίας, να επανέλθει, και φυσικά δεν είχε διαγραφεί από τα μέλη της, ειρνεί το κατηγορηματικά. Εκείνο το οποίο θυμάμαι είναι ότι έγιναν μεγάλες προσπάθειες για να ξαναγυρίσει στην Ακαδημία. Και στο διάστημα αυτό είχα και εγώ παρέμβει προσωπικά. Το 1997, που ήμουν πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, οι παρεμβάσεις μου έγιναν συχνότερες και πιεστικότερες. Κάποια φορά, ήταν η 6η, η 7η επίσκεψη, εκεί που πήραμε μεσημέρι το ουζάκι μας, φάνηκε να κάμπτεται και με υποσχέθηκε ότι θα το σκεφτεί. Την επόμενη 5η που είχαμε συνεδρία, μετά από 6 ολόκληρα χρόνια αποχής, εμφανίστηκε ο Γιάννης πάλι στην Ακαδημία και φυσικά το χειροκρότημα έσυσε το μέγαρο της Ακαδημίας. Στην Αθήνα φίτησα 3 χρόνια στη Λεόντιο Σχολή της Οδού Σίνα. Από τα παράθυρα της τάξης έβλεπα την πλάγια όψη της Ακαδημίας. Παρατηρούσα τα γάλματα των αετωμάτων, επέπρωτο να φροντίσω για την αποκατάσταση και τη συμπλήρωσή τους. Σε όλη τη μακρά σταδιοδρομία μου έμεινα προσιλωμένος στον άνθρωπο. Δεν μου πέρασε ποτέ από το νου να εγκαταλείψω το δρόμο που ακολουθούσα, ενώ έβλεπα και παρακολουθούσα τι γινόταν γύρω μου στην περίοδο του Μεσοπολέμου και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Thank you.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα μου ήταν ευχερές να κάνω μορφές γλυπτικής που θα είχαν άλλη αφετηρία. Δεν έλειπαν οι αναζητήσεις και τα σημαντικά επιτεύγματα πολλών διάσημων συναδέλφων που καθένας με τον τρόπο του θέλησε να εκφράσει την εποχή μας. Εκτιμούσα τις νέες αυτές αναζητήσεις και διέκρινα τη γνησιότητα της πρόθεσης και της αφορμής. Διέκρινα επίσης, όπως νομίζω, ότι οι ρέκτες αυτοί συνάδελφοι πολύ γρήγορα γίνονταν δέσμοι μιας τυποποιημένης έκφρασης. Η παρατήρηση αυτή καθόλου δεν μειώνει την αξία των επιτευγμάτων, αλλά περιορίζει το κατ' εμέ την εμβέλεια του έργου με την πάροδο του χρόνου. Η άνευ κατευθύνσεως ευρεία λεωφόρος μετετράπη σε απέραντη No Man's Land, χώρο δίχως σύνορα. Είναι γνωστός ο εντυπωσιακός αριθμός καλλιτεχνικών κινημάτων, θεωριών και δογμάτων που εμφανίστηκαν στον αιώνα που τελείωσε. Τα περισσότερα, θα έλεγα όλα, υπήρξαν βραχίδια και τα έργα έγιναν αμέσως μουσιακά, δηλαδή κάπως ξεπερασμένα. Σε τι να αποδώσω το γεγονός ότι δεν απομακρύνθηκα από τον άνθρωπο, από την ακτινοβολία της μορφής και της έκφρασής του? Στην αδυναμία μου να δοκιμάσω νέα υλικά ή σε ανικανότητα να δω το γλυπτό ως διακοσμητικό αντικείμενο? Είναι λιγάκι αστείο να κάνω αυτές τις σκέψεις αφού απεδείχθη η πάθησή μου μη αναστρέψιμη. Η τοποθεσία όπου θα ανεγερθεί το Μνημείο Εμπορικής Ναυτιλίας της Ήρου έχει οριστεί στο χώρο εμπρός στο παλιό Τελωνείο. Οι σκέψεις μου όμως είναι αόριστες. Το έργο δεν μπορεί να είναι παρά μόνο συμβολικό. Σε τι μπορώ να στηριχτώ? Από πού μπορώ κάτι να αντιλήσω? Πριν αρχίσω να ερευνώ σχεδιάζοντας, αφήνω τις σκέψεις μου να ταξιδεύουν. Όλες οι ιδέες που μου έρχονται καταγράφονται. Αυτό το στάδιο της αναζήτησης που γίνεται με άγχος, με αμφιβολίες και αβεβαιότητα έχει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Απορρίπτεις ξαναβλέποντας τα σχέδια, ιδέες, μορφές που δεν συμπίπτουν με τις αρχικές επιδιώξεις σου και κρατάς καμιά δεκαριά σχέδια που έχουν ομοιότητες. Βασιζόμενος σε αυτά που βλέπεις, με μεγαλύτερη σαφήνεια αυτό που θα ήθελες. Σημαντική βοήθεια σε αυτή τη φάση είναι και η γνώμη ομοτέχνων, στην προκειμένη περίπτωση του πολύτιμου συναδέλφου και φίλου Θεόδωρου Βασιλόπουλου. Για να είμαι βέβαιος για την κλίμακα και τη μορφή, αποφασίζω την κατασκευή ομοιώματος του μνημείου με ελαφρά υλικά σε κλίμακα 1:1. Έχει προηγηθεί μακέτα 1:5. Τελικά αποφάσισα το μνημείο της Ήρου να αποτελείται από δύο ξεχωριστά μέρη. Το μεγάλο κάθετο στοιχείο που θυμίζει πλώρη, με μεγάλες καμπύλες επιφάνειες σε διαφορετικά επίπεδα, και σε κάποια απόσταση ένα σχηματοποιημένο βάθρο πάνω στο οποίο ορθώνεται ένα χάλκινο σύμβολο σαν μια μεγάλη άγκυρα που θέλησε να θυμίζει και θυμίζει κυκλαδίτικο ειδόλιο. Το μαρμάρινο μνημείο έχει ύψος περίπου 10 μέτρα. Η εκτέλεσή του δεν έχει ψεγάδι. Έγινε από τον έμπειρο γνώστη του μαρμάρου Νίκο Αντωνιάδη και τρεις κυκλαδίτες μαρμαροτεχνίτες. Η ανέγερση αυτού του μοναδικού έργου πέρασε εντελώς απαρατήρητη. Κανένας δεν το ανέφερε. Ούτε το σχολίασε. Δεν έγιναν αποκαλυπτήρια, ούτε η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που μελέτησε ο αρχιτέκτον Παναγιώτης Βοκοτόπουλος. Αντίθετα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πληροφορούν το Πανελλήνιο ότι διάσημος καλλιτέχνης σχεδίασε μια γραφίτσα, ένα μπρελόκ. Είναι αυτό που προσφύως λέει ο λαός μας, κάνουν την πορδί τους μοσχολίβανο. Η φυσική ιστορία, η βιολογία με ενδιέφεραν. Πήγαινα στο ανατομείο.
τον πατέρα μου. Συχνά τον ακολουθούσα στο νοσοκομείο ή πήγαινα να τον συναντήσω στον Ευαγγελισμό ή στον Κιανού Σταυρό, τότε στη Λεωφόρο Συγκρού. «Έλα σήμερα, έχω ενδιαφέρουσες εγχειρήσεις», μου έλεγε. Ολοζώντανες, ύστερα από μισό αιώνα και πλέον, είναι οι εικόνες που χαράχτηκαν στη μνήμη μου. Και ο θαυμασμός για τη χειρουργική επέμβαση πάντοτε παραμένει ο ίδιος, για τα όσα προϋποθέτει η τέχνη αυτή και για τα όσα ενέχει. Γνώση και αγάπη της ανθρώπινης μηχανής και ευθύνη ζωής. Βαρύ φορτίο. Εκείνα τα χέρια δεν τα ξεχνώ, που δούλευαν με κινήσεις απόλυτες, κομψές, λιγοστές, απαραίτητες, μέσα στα σωθικά του ανθρώπου. Από τα τελειότερα θεάματα που είδα. Καμιά φορά σκέπτομαι ότι και οι κινήσεις του εργάτη της τέχνης όταν δουλεύει ακολουθούν διαδρομές που ή θα κρατήσουν τη ζωή ή θα τη χάσουν. Αν οι ευθύνες μας ήταν να συγκριθούν κατά αυτόν τον τρόπο με τις ευθύνες ενός χειρουργού, νομίζω ότι όλοι εμείς οι καλλιτέχνες θα έπρεπε να γίνουμε κάπως προσεκτικότεροι και ίσως να μετριάζαμε τον εγωκεντρισμό και την έπαρση που συναντούμε τόσο συχνά στον κύκλο μας. Απόψε, την 9η Αυγούστου του 2000, δεν είχα ύπνο. Μέσα στην ηρεμία και τη σιωπή της νύχτας έγινε ένα είδος συνωστισμού στο νου μου. Στην ψυχή μου μαζεύτηκαν πάρα πολλά έργα μου που ζητούσαν να έχουν και αυτά μία θέση στις σημειώσεις μου. Θυμήθηκα τους Αλεξανδρινούς νέους και τα κορίτσια, την Αζίζα, τη μικρή Βεδουίνα και την περίεργη γυναίκα που είχα για μοντέλο επί χρόνια. Θυμήθηκα τα αγαλματά της και τις μελέτες. Ύστερα είχαν σειρά όλα όσα έκανα στην Αθήνα. Ο νέος της κατοχής, τα αμέτρητα παιδάκια, οι μελέτες για τους ποιητές Σολομού, Κάλβο, Παλαμά, Σικελιανό, αυτούς που διάβαζα στην κατοχή. Ύστερα όλη αυτή η σειρά των γλυπτών που έγιναν μεταξύ των ετών 1957-67. Και φτάνω στα τελευταία χρόνια. Η Ιωκάστη. Η Διωτήμα. Ο Ζεύς και η Έγινα. Ο Όμηρος. Μέσα στο συνωστισμό είναι βέβαιο ότι δεν πρόσεξα μερικά έργα. Διάβαζα από τους αρχαίους λυρικούς σε μια έκδοση δύο τόμων του Αριστόξενου Σκιαδά. Και διαβάζοντας όλα αυτά, σκέφτηκα να κάμω ένα άγαλμα, έτσι, μια κάτι τι, για αυτούς όλους τους παλιούς ποιητές που δεν έχουν παλιώσει. Και τελικά το αποτέλεσμα είναι αυτό. Και το κάμω τώρα αυτό στο χαλκό. Κάποιος μου το ζήτησε και μου είπε να το επιχρυσώσω, να το κάνω χρυσό. Θα το κάνω. Θα είδω. Αν μ' αρέσει θα το κάνω. Αν δεν μ' αρέσει θα το βγάλω. Και τελειώνει η υπόθεση. Εδώ ήταν μια περίοδος προπρών ετών επίσης, όπου διάβαζα τους προσοκρατικούς φιλοσόφους. Έπαιρνα μια ιδέα για όλη αυτή την καταπληκτική άνθηση του ελληνικού πνεύματος στην Ιωνία και στην Αιωλία και σε όλες τις ακτές αυτές της Μικράς Ασίας. Και τους έγραψα εδώ πέρα πάνω όλοι, είναι γραμμένοι όλοι, ένας-ένας. Και εδώ είναι ο Εμπιδοκλής ο Ακραγαντίνος, ο Λεύκηπος ο Κροτονιάτης,
ο Δημόκριτος ο Αυδηρίτης. Αλλά επειδή με διασκέδασε, έκανα το εξής. Και ανοίγει αυτό και παρουσιάζεται εδώ πέρα ο Δημόκριτος, ο Αυδηρίτης. Και εδώ παρουσιάζεται ο Θαλής ο Μιλίσιος και μία γυναίκα η οποία του βγάζει τη γλώσσα και του λέει εσύ μπορεί να λες πολλά και σπουδαία περί φιλοσοφίας και όλων αυτών των πραγμάτων, αλλά για πρόσεξε, η ζωή είναι και κάτι άλλο. Μην το παρακάνεις. Λοιπόν, αυτή είναι η διπλή η πόρτα. Ανοίγει εδώ. Και βλέπεις τη θέα από εδώ πέρα. Και να κλείνει ο Κύριος αυτός και κλείνει και ο άλλος και τελειώνει η υπόθεση. Και πάμε μέσα. Εδώ δουλεύω όταν έρχομαι στην Αίγινα. Όσο μπορώ πια, δεν μπορώ και πάρα πολύ. Αυτό το άγαλμα, αυτό το σύμπλεγμα μάλλον, το δουλεύω τώρα και 3-4 χρόνια. Ο Ορφεύς και η Ευρυδίκη, το περίφημο αυτό ζευγάρι της αρχαιότητος. Θα μου πείτε πάλι με τους αρχαίους μπλέκες, μα σας παρακαλώ πολύ, με ποιους θέλετε να μπλέξω? Με ποιους? Στην σήμερον ημέρα με ποιους? Να μου πείτε, υπάρχουν και άλλα βεβαίως. Υπάρχει και ο εξυγχρονισμός, το ξέρω. Τι να κάνουμε. Αλλά εγώ πλέον είμαι ένας γέρος. Και σας το γυρίζω αυτό, διότι είναι περίοπτον. Κατεβαίνει λοιπόν αυτός ο Κύριος ο Ορφεύς στον Άδη για να πάρει, είναι γνωστά. Και δυστυχώς δεν ακούει αυτά που του είπαν οι θεοί. Να μην γυρίσεις, κακομοίρη, που θα το χάσεις. Αυτό λοιπόν το πράγμα, το λάθος, το κάνουμε όλοι εν ζωή. Πηγαίνουμε για κάτι τι και ύστερα ξεχνούμε τι μας είπαν οι θεοί και χάνουμε αυτό το οποίο θέλαμε να κάνουμε. Αυτό είναι, το δουλεύω ακόμα. Εγώ έχω κάνει εδώ πέρα τα εξής, δεν υπάρχει το έργο αυτό εδώ πέρα. Έκαμα το Δία με την Αίγινα. Είναι ένα έργο το οποίο τώρα βρίσκεται στην Αθήνα. Έκανα ένα τέτοιο ζευγάρι. Τον Ορφέα είναι την Ευρυδίκη. Και θέλω να κάνω τον Απόλλωνα με τη Δάφνη. Αυτό είναι ο σκοπός μου. Να δούμε αν θα μπορέσω να το κάνω. Βέβαια θα μου πείτε ότι οι αρχαίοι τώρα στα τελευταία μου είναι μια καλή συντροφιά. Αμφιβολία δεν χωρεί γι' αυτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθώ, δεν ζω, έστω και αν δεν κινούμαι πολύ, δεν ζω αυτό το οποίο γίνονται γύρω μου. Ίσα ίσα νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ καλά κατατοπισμένος για αυτά τα οποία ονομάζονται εξυγχρονισμός, πρόοδος, παγκοσμιοποίησης. Είμαι πάρα πολύ καλά κατατοπισμένος για αυτά τα πράγματα. Και τα παρακολουθώ, πρέπει να πω, με δέος. Δέος για τον εξυγχρονισμό, δέος για την πρόοδο της επιστήμης,
δέος για την παγκοσμιοποίηση. Όλα και τα τρία πράγματα τα οποία ισοπεδώνουν. Ισοπεδώνουν όχι μόνο τα άτομα, αλλά και πολιτισμούς. Το δέος αυτό, αυτή η ανησυχία προέρχεται από την σκέψη που έχω ότι ο τόπος αυτός είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος τόπος. Ένας τόπος ο οποίος έχει ένα παρελθόν, μια απίστευτη τεραστία, ανυπολόγιστη, όχι μόνο κληρονομιά, αλλά και σύγχρονη ζωή, δηλαδή από τον καιρό που η Ελλάδα ελευθερώθηκε. Ο ευαίσθητος αυτός τόπος ήδη έχει υποστεί ζημίες ανεπανόρθωτες. Συν τον χρόνο μπορεί να χαθούν πολλά πράγματα τα οποία είναι η υπόστασή του. Αυτές οι σκέψεις με κάνουν να πω ότι εμείς που ασχολούμεθα με τα πνευματικά πρέπει να νιώσουμε και να εννοήσουμε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα από τον εαυτούλη μας και από μια επιτυχημένη σταδιοδρομία ή από ένα έργο και όλα αυτά τα οποία με τόσο πάθος όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι πασχίζουν να αποκτήσουν. Καμιά φορά ξεχνώντας ότι τα σημαντικά βρίσκονται αλλού. Δεν νομίζω να έχω τίποτα άλλο να πω. Παρότι σαν άνθρωπος ο οποίος δούλεψα όλη μου τη ζωή, πιστεύω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πολύ πολύ πιο σημαντικά από τον εαυτό μου και από το έργο μου και δεν είναι από ταπεινοφροσύνη που το λέω αυτό το πράγμα, δεν είναι άλλο. Και ότι οι κίνδυνοι τους οποίους διατρέχει ο τόπος αυτός είναι κίνδυνοι οι οποίοι βάζουν σε μεγάλη σκέψη και ανησυχία. Εύχομαι να κάνω λάθος. Εύχομαι να μην βλέπω τα πράγματα σωστά. Κάθε χρόνο πηγαίνω το καλοκαίρι στην Αίγινα. Από το σημείο του νησιού όπου ζω, έχω μια θέα ανοιχτή. Βλέπω την Ύδρα, τον Μπόρο, τα βουνά της Τριζινίας, της Επιδαύρου, τις ψηλές κορφές της Χερσονήσου των Μεθάνων. Το μάτι ακολουθεί τις καμπύλες των βουνών και συνεχίζεται η ελληνική γραμμή, περνά από τα Διαπόρια, τα Μικρά Νησάκια, ως το Ανακροκόρινθο, γυρίζει στα Γεράνια Όρη και ο κύκλος τελειώνει στον κάμπο της Σαλαμίνας και η θάλασσα είναι σπαρμένη νησάκια. Μονή, Αγκίστρι, Μετόπι, Κυρά, Ασπάλαθος, Σταχτορόι, Υψηλή, Πλατιά, Λαγούσες. Όταν φυσήξει μαΐστρος, όλα λάμπουν. Η μέρα γίνεται σαν τις αρχαίες, και τα βουνά ζωντανεύουν
σαν λιπτά που δεν παριστάνουν τίποτε, μα που τα λένε όλα. Οι αρχαίες αυτές οι μέρες ενθουσιάζουν. Η ματιά μου ακολουθεί, βλέπει την ίδια αρμονία των άλλων εκείνων Ελλήνων. Δεν ξέρω, τουλάχιστον ως τώρα, σε τέτοιο περιβάλλον, τι άλλο μπορώ να ζωγραφίσω και τι άλλο με οδηγεί προς τον εαυτό μου, αφού αυτό που βλέπουν τα μάτια μου με ψυχώνει. Έτσι, η ζωγραφική των τελευταίων ετών είναι μόνο τοπία της Έγινας. Ό,τι μπόρεσα ως τώρα. Ποιος ξέρει, κάτι αλλιώτικο που υπάρχει και κρύβεται μέσα στο φως, ίσως κάποτε μου φανερωθεί. Και φτάνει η στιγμή της απόφασης. Να σταματήσεις. Εδώ χρειάζεται σκέψη, ψυχραιμία, ανιδιοτέλεια. Να μην θέλεις να φανείς καλύτερος από ό,τι είσαι. Είναι κέρια στιγμή, επειδή η φιλαρέσκεια και κάποιος αυτοθαυμασμός μπορεί να σε παρασύρουν σε αυθαίρετες αλλαγές, σε αλόγιστες δίθεν βελτιώσεις που σκοπό έχουν την τελείωση του έργου. Η αξία, η ικενότητα ενός έργου φαίνονται όταν περάσουν τα χρόνια. Το παιχνίδι κερδίζεται ή χάνεται ως την τελευταία στιγμή. Ισχύει ο σοφός λόγος του Πικάσο. Να αποτελειώνεις ένα έργο είναι σαν να δίνεις την τελική σπαθιά στον Ταύρο και να τον θανατώνεις.